στο καφέ κέικ της πλατείας Νασμύρνης, με χορηγό επικοινωνίας το nstv.gr, συγκεντρώθηκε η ομάδα βόλεϊ αντρών και γυναικών του Πανιωνίου για να μας μιλήσει για τις επιτυχίες της για το 2015. Κοντά μας έχουμε τον Γιάννη Στυλιανού. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Και εμείς. Παίχτης λοιπόν του Βόλεϊ Πανιωνίου. Και θέλω να μας πεις λίγο για την περσινή χρονιά. Είχατε 3 ήττες και 5 νίκες. Πώς πήγε η περσινή χρονιά και τι στόχους έχετε βάλει για το 2016? Η περσινή χρονιά ήταν αναγνωριστική για τον Πανιώνιο και για το Σύλλογο και για εμάς τους ίδιους ως αθλητές. Ο στόχος αρχικός ήταν να σωθούμε γρήγορα. Ξεκινήσαμε με ένα 4-4 που ούτε εμείς ήδη το περιμέναμε και σε δύσκολες έδρες και νιώσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Έχουμε εξασφαλίσει την παραμονή και πλέον κυνηγάμε ό,τι περισσότερο. Κάθε πόντος, κάθε σετ, ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Ο στόχος μας είναι να ανεβούμε όσο πιο ψηλά μπορούμε για φέτος. Ευχόμαστε το καλύτερο λοιπόν. Το εύχομαι και εγώ και επειδή με τις ευχές δεν θα πάμε μόνο μπροστά, πολλή δουλειά από μένα, τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μας και ελπίζουμε να φανούμε συνεπείς προς τη στοχοθεσία μας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Είμαστε μαζί με τον προπονητή της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του Πανιωνίου, τον Αργύρη Ψάρα, να μας πει για τη φετινή χρονιά που οι στόχοι δείχνουν να έχουν εκπληρωθεί της παραμονής τουλάχιστον και πώς βλέπει τη συνέχεια του πρωταθλήματος με τις εμπειρίες που παίρνουν τα παιδιά μας φέτος και τη συνέχεια. Μάλιστα. Καλησπέρα. Το 2015 νομίζω ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του τμήματος, του ανδρικού Βόλεϊ του Πανιωνίου, γιατί πρώτον πετέχθη η άνοδος στην Α2 εθνική κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία του. Και δεύτερον, η χρονιά που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Είμαστε σχεδόν λίγο μετά τα μέσα της σεζόν, όπου όλα δείχνουν ότι θα διατηρηθούμε στην κατηγορία, που ήταν και ο δεύτερος στόχος. Οπότε έχουμε δύο στόχους μέσα στο 2015. Και οι δύο χρονιές εξαιρετικές, με ένα τελειώσει και αυτή που διανύουμε. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο, να στηριχθούμε σε δικά μας παιδιά, να ανεβάσουμε την ομάδα και να τη διατηρήσουμε εκεί. Για την πρώτη χρονιά σίγουρα και σιγά σιγά να θέσουμε βάσεις για να εδραιωθούμε στην κατηγορία και αργότερα ο σύλλογος είναι μεγάλος, ποτέ δεν ξέρεις, ίσως να κοιτάξουμε και πιο ψηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είναι η Αν Μαρή, παίκτρια του Βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου. Λοιπόν, πέρσι πήγατε πάρα πολύ καλά, συγχαρητήρια. Δεν είχατε καθόλου, είχατε νίκες συνεχόμενες, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η περσινή χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Δεν είχαμε καμία ήττα. Δουλέψαμε πολύ και ήρθε και το αποτέλεσμα. Το 2016 δεν σας μπήκε πάρα πολύ καλά. Είχατε 2 ήττες νομίζω και μία νίκη. Βέβαια είναι πάρα πολύ αρχή για να μιλάμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το 2016 ξεκίνησε με ήττα, δυστυχώς. Πάλι καλά όμως που έγινε σε αυτό το σημείο τη σεζόν. Ωστόσο ήταν 2 ήττες. Έφταιγε λίγο η διαιτησία στη μία, στην άλλη ο κακός μας σε αυτός. Αλλά τελικά τώρα τα καταφέραμε και επιστρέψαμε την προηγούμενη εβδομάδα και τα καταφέραμε, πάλι νικήσαμε. Και επανέρχεστε δυναμικά. Ναι. Πόσο εύκολο να συνδυάζεις, Αν Μαρή, την προσωπική ζωή με το άθλημα? Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι είναι κάτι δύσκολο. Αν υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος και νομίζω ότι όλα χρειάζονται στην καθημερινότητά μας. Την κρατάς ανισορροπία δηλαδή? Ναι, υπάρχει μια ισορροπία και είναι κάτι το οποίο το θέλω, οπότε βρίσκω και τρόπο να τα καταφέρνω. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γενικό Γραμματέα του Ερασιτέχνη Πανιωνίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρατηρούμε ότι φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Έχετε πιο πολλούς χορηγούς, κινείστε περισσότερο. Τι είναι αυτό που αλλάζει και τι στόχους έχετε βάλει και κάνετε αυτές τις ενέργειες? Σιγά σιγά στον Πανιώνιο κατορθώνουμε να ελέγχουμε
το παθητικό μας το οικονομικό και βέβαια την προσπάθεια κάποιων παιδιών στα τμήματα κάποιων εφοριών όπως είναι του αντρικού βόλεϊ, την έχουν αγκαλιάσει η κοινωνία της πόλης, μαγαζιά, αλλά και το κανάλι μας εδώ το NSTV. Ή καταστήματα όπως είναι εδώ από πίσω μας το ΚΕΙΚ, το οποίο έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια των παιδιών και δίνει, αυτό δίνει μια διαφορετική όθηση. Ωραία. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Το καφέ ΚΕΙΚ της πλατείας Νασμίνης για τη συγκέντρωση του βόλεϊ ανδρών και γυναικών του Πανιωνίου για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.